Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι τον καθηγητή αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή Σορβόνης και επικεφαλής του τμήματος αιματολογίας στο νοσοκομείο Τενών στο Παρίσι, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, τον οποίον η αλήθεια είναι ότι καλογνωρίσαμε μέσα από τη συγνότητα με αφορμή την επέλαση του νέου κορονοϊού. Αυτή τη φορά όμως θα δείτε ότι ως πρόεδρος του πρώτου διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου για το νέο κορονοϊό, που συνδιοργανώνεται, παρακαλώ πολύ, και από το Πανεπιστήμιο του και από δύο ελληνικά νοσοκομεία. Κύριε Γεροτζιάφα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας κύριε Σαχίνη, με μεγάλη χαρά είμαι μαζί σας σήμερα το πρωί. Θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε οι επιστήμονες σιγά σιγά ότι μπαίνετε σε δεύτερο φόντο ενδιαφέροντος? Νομίζω ότι η θέση μας είναι να είμαστε σε δεύτερο ή και τρίτο φόντο ενδιαφέροντος. Είναι κακό πράγμα να εμφανιζόμαστε στην επιφάνεια. Γιατί στην συνδυσίδωση συνδέεται με πράγματα τα οποία δεν είναι καλά και ευχάριστα για την υγεία των ανθρώπων. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Είναι καλή εξέλιξη ότι δεν μας βλέπετε και δεν θα μας ακούτε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να κάνετε τη δουλειά σας και να μην είναι αναγκαίο να είστε στο πρώτο φόντο. Όμως, επειδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το σοκ της κοινωνίας όλης πλανητικά, ξαφνικά με ένα διακόπτη να περνά στην αφάνεια, θέλω να σας ρωτήσω ποιος ο στόχος ενός διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου, μας πείτε ποιοι το οργανώνετε, πότε, και προφανώς φαντάζομαι ότι σε αυτό θα παραθέσετε ό,τι υπάρχει σε όλα τα πεδία γύρω από το νέο κορονοϊό και την νόσο του. Ναι. Καταρχήν αυτό, η τελευταία διευκρίνηση και διάκριση που κάνετε απόλυτα σωστή. Είναι ο κοροναϊός με τα επιδημιακά κύματα κτλ. Και είναι η νόσος που λέγεται COVID, που παράγεται από την έκθεση του κοροναϊού σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι το τέλος της επιδημίας. Όμως είμαστε στην ανάδυση ενός καινούργιου νοσήματος, το οποίο όταν το αντιμετωπίσαμε πριν από δύο μήνες στην Ευρώπη, κυριολεκτικά δεν γνωρίζαμε περί τίνος πρόκειται και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σήμερα ξέρουμε τι να κάνουμε, ή εν πάση περιπτώσει ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα από όσο γνωρίζαμε πριν. Ξέρουμε ποιους ασθενούς πρέπει να προστατεύσουμε και ξέρουμε επίσης ποιο είναι, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι συνολικές στρατηγικές θεραπευτικές, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει μία θεραπεία, ένα φάρμακο πανάκια που θα λύσει το πρόβλημα, αλλά μιλάμε για θεραπευτικές στρατηγικές, μεταξύ των οποίων η αντιθρομβωτική θεραπεία είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους και είναι κάτι που συζητήσαμε από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, μέσα σε δύο μήνες έχουμε πραγματική έκρηξη γνώσης. Οι 15.000 βιβλιογραφικές αναφορές σήμερα με το θέμα του κοροναϊού είναι απόδειξη ότι τεράστιος αριθμός και ενέργεια έχει επενδυθεί στο να προχωρήσει η επιστημονική μας γνώση και χειρισμό των ασθενών μας και θεραπείες τους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κωδικοποιηθούν. Και πρέπει να κωδικοποιηθούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, παίρνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων χωρών. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες χωρών. Η μία είναι η Ελλάδα. Και οι συγγενείς της χώρες. Είναι οι χώρες οι οποίες πέτυχαν να αναστείλουν πολύ νωρίς το επιδημικό κύμα. Και μάλιστα η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων ή της Μέσης Ανατολής, έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Είναι χώρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ας είναι στην περιφέρεια του κέντρου αυτού. Σημαίνει δηλαδή ότι ήταν πολύ πιο εκτεθειμένη στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης που λένε από ότι ήταν τα Βαλκάνια ή η Ανατολική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εφάρμοσε μια επιδημιολογική πολιτική με αποτέλεσμα οι συνέπειες αυτής της καταιγίδας να είναι ελάχιστες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συγκριθεί. Άρα η Ελλάδα έχει να προσφέρει ένα know-how στη διαχείριση και στην ψυχολογία του κόσμου και στην επιδημιολογική διαχείριση στο πώς μπορεί κανείς να σταματάει έγκαιρα την επιδημία για να μην το πληρώνει με ανθρώπινες ζωές ή με βαριά νοσούντας ασθενείς. Αυτό είναι μία πρώτη επιτυχία, πρέπει να πω. Δεν το συναντά συχνά η Ελλάδα να μεταφέρει know-how. Έτσι, αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Είναι μια παραγωγή, είναι μια πραγματικότητα τώρα. Αυτό είναι ανεξάρτητα από το τι πολιτική σωστά, σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο είναι η δεύτερη ομάδα χωρών. Είναι οι χώρες στις οποίες επλήγησαν από την επιδημία. Βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα. Πληρώσαμε μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε νοσηρότητα. Και εδώ επιβαίνω, είναι πολύ πιο σημαντικό ίσως οι άρρωστοι, οι οποίοι βαριά νοσούν και στη συνέχεια χρειάζεται να ζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με τις συνέπειες των επιπλοκών αυτής της νόσου. Και αποκτήθηκε ένα know-how στην διαχείριση των ασθενών με COVID. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα και σε αντίστοιχες χώρες με μικρή επιδημική, ας πούμε, μικρό επιδημικό κίνημα δεν το έχουμε.
Και υπάρχει η τρίτη κατηγορία χωρών που είναι η Κίνα από μόνη της, όπου συνυπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή και μια μεγάλη επιδημιολογική έξαρση και ταυτόχρονα γνώση στη διαχείριση των ασθενών. Επειδή ξέρουμε ότι όλοι, ότι ανεξάρτητα το αν θα έχουμε δεύτερο κύμα επιδημίας ή όχι, και μακάρι να μην έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε μια καινούργια αρρώστια μπροστά μας, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει. Και πρέπει η ιατρική κοινότητα να εκπαιδευτεί από την πρωτοβάθμια περίθαλψη έως τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και στους χώρους παραγωγής γνώσης, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα, να θεραπεύονται έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτοί οι ασθενείς και να προλαμβάνεται η επέκταση, δηλαδή η επιδημιολογική διάσταση της νόσου. Έπρεπε αυτό να γίνει γρήγορα. Γι' αυτό αποφάσισα, με δεδομένο το γεγονός ότι είχαμε την δυστυχή εμπειρία να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα στο νοσοκομείο Τενών και το ευτύχημα εντός εισαγωγικών να βγει ότι το COVID είναι στην ουσία μια αιματολογική θρομβωτική νόσος, να κάνουμε μια αποφάσισα να κάνουμε δύο πράγματα. Ένα, να γράψουμε τελευταίες οδηγίες διεθνείς για τη διαχείριση των αγκιακών ασθενών, στις οποίες συμμετέχουν από την Κίνα έως την Αμερική με συμπεριλαμβανομένες και την Ελλάδα, της Ελλάδας με τον πρόεδρο της Αιματολογικής Εταιρείας, τον κ. Τιμόπουλο. Άρα λέτε ότι φτιάξατε ένα manual, να το πω έτσι. Ένα manual. Μάλιστα. Ένα manual. Δεύτερον, αυτό το συνέδριο που ανακοινώσατε, το οποίο είναι αναγκαστικά connected, δηλαδή ιντερνετικό, στο οποίο θα για τρεις μέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μετά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, από τις 6 ώρα μέχρι τις 8.30 ώρα θα είναι ελεύθερη πρόσβαση σε γιατρούς αλλά και σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον να καταλάβουν τι γίνεται που είναι σήμερα. Και ο στόχος θα είναι πολύ συγκεκριμένος. Να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό και να δοθούν σε όσους το παρακολουθήσουν πληροφορίες για το πώς θα διαχειριστούμε πρακτικά τους ασθενείς με COVID. Και πώς θα οργανωθεί το επόμενο, η επόμενη, ας το πούμε έτσι, πολιτική διαχείριση της επιδημιολογικής κρίσης, εάν και εφόσον αυτή υπάρξει. Στο συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν, ας το πούμε έτσι, τα πιο επιφανή στελέχη της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, από την Κίνα μέχρι το Duke University. Βέβαια έχουμε αρκετούς από το Παρίσι, το δικό μας πανεπιστήμιο, γιατί και για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους, καθώς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, και επίσης έχουμε πολλούς συναδέλφους από την Ελλάδα, κυρίως από μέλη της Επιτροπής του ΕΟΔΗ. Συμμετέχει ο κύριος Τιμόπουλος, ο σπίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βάρδας από την Κρήτη. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να δοθούν πρακτικές πληροφορίες. Ο κύριος Γραβάνης. Ο κύριος Γραβάνης, δεν το ξέχασα. Τι ήθελα να σου πω για άλλο πράγμα για τον κύριο Γραβάνη. Γιατί ο κύριος Γραβάνης είναι up to date στα εμβόλια. Μάλιστα. Και θα είναι χρήσιμο να ακούσουμε τι έχει να μας πει για τα εμβόλια. Τον είχα βάλει μετά. Λοιπόν, ο κύριος Γραβάνης από την Κρήτη. Και επίσης θα έχουμε ένα μεγάλο session για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και πώς η τηλεϊατρική και οι νέες τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν στο να οργανώσουμε καλύτερα την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κρίσιμο κομμάτι αυτό, πρέπει να πω. Ίσως το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αν θέλουμε, για να ξαναδούμε εκείνη την ιστορία που λέγαμε πριν από ένα μήνα για τα τάγκς, γιατί είναι εκεί που θα πρέπει να δώσουμε τη βάση. Σωστά. Αυτή είναι λοιπόν η διαδικασία. Στην οποία μπορώ και εγώ ως απλός πολίτης να μπω στην ιστοσελίδα. Βεβαίως. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες. Ναι, υπάρχει μια ιστοσελίδα. Αυτά σήμερα θα βγουν. Και πρέπει να πω ότι αυτό η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορα. Με εξπρές διαδικασίες μέσα σε 15 μέρες. Γιατί η ανάγκη είναι αδιαιρετική και πρέπει να απαντηθεί αμέσως. Και η επιλογή ήταν να το κάνουμε, να κάνουμε το συνέδριο σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα. Ακριβώς για τον λόγο τον οποίο σας εξήγησα πριν, η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία σε αυτή τη φάση. Πάντως, κύριε Γύρω. Επίσης, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα, με το Hellenic Healthcare Group, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Υπήρχε η δυνατότητα της ευελιξίας να παθούν γρήγορα αποφάσεις και να στηριχθεί και οικονομικά αυτή η διαδικασία. Κρίσιμο γι' αυτό. Εγώ οφείλω να σας χαρώ, κύριε Γεροτζιάφα, γιατί παίρνετε μια πρωτοβουλία η οποία ναι μεν απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες υγείας, είναι ανοιχτή όμως για τον κόσμο και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσοι το επιθυμούμε φυσικά. Του πώς αναπτύσσεται και ο επιστημονικός διάλογος, για να καταλάβουμε όλοι ότι ούτε μονόλογος είναι και αβεβαιότητες έχει και ερωτήματα έχει από την επιστήμη που προσπαθούν να απαντήσουν. Έχει όμως πια, όπως είπατε, ένα γνωστικό αντικείμενο 2-2,5 μηνών και αυτό είναι πολύ σημαντικό με μεγάλη ταχύτητα. Είναι απίστευτο αυτό που είπατε. Και ένα σημαντικό ακόμη γεγονός χαρακτηριστικό αυτού του συνεδρίου είναι ότι επίσης το υλικό το οποίο θα παραχθεί, οι διαλέξεις και οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν διαδικτυακά,
θα είναι επίσης ελεύθερης πρόσβασης και η επιθυμία, αυτό που θέλω είναι να δημιουργηθεί ένα υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί, να γίνει το αντίστοιχο manual σε κάθε επιμέρους πτυχή της νόσου. Κύριε Γεροτζιάφα, θα τα ξαναπούμε, διότι θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε και στους δικούς μας ακροατές, τηλεθεατές και αναγνωστικό κοινό. Είναι τρεις μέρες οι οποίες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον ούτως ή άλλως για όποιον θέλει να τις παρακολουθήσει. Όμως 9 με 11 Ιουνίου να πω, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω συχνότητα, το είπα εισαγωγικά, αισθάνεστε ότι σε αυτή τη φάση η επιδημία μας έχει κουνήσει μαντήλι? Χθες με το ζόρι είχαμε δύο κρούσματα, ευτυχώς, στη χώρα μας. Και αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί με τους όποιους τουρίστες φτάσουν στην Ελλάδα. Λέω όποιους, γιατί δεν ξέρω πόσοι θα το αποφασίσουν, αλλά υποθέτω ότι τα νιάτα δύσκολα συναντούν εμπόδια στην επιλογή τους. Άρα, αισθάνεστε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ή νομίζετε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκά, πλανητικά, όπου η επιδημία είναι σε πλήρη κάμψη? Νομίζω το δεύτερο ισχύει. Στο επίπεδο τουλάχιστον τη Βόρειο Ημισφαίρου, εκτός από την Αμερική που έχει πει αργότερα στο παιχνίδι, βρισκόμαστε σε ύφεση της επιδημίας. Τώρα, το αν και πότε θα εμφανιστεί η επόμενη φάση είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί το Σεπτέμβρη. Όσον αφορά τον τουρισμό, φαίνεται, εγώ γενικώς είμαι αισιόδοξος. Δεν θα είμαστε σε μια φάση όπου θα έχουμε νέες διασπορές μεγάλες. Ο λόγος είναι λογικά απλώς ότι το υγειικό φορτίο, δηλαδή το πόσο ιός κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι πολύ χαμηλό. Δεν είναι όπως είμαστε τον Μάρτιο. Και το τρίτο είναι ότι ακόμη και αν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πάθουν COVID, ξέρουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε πιο πριν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Άρα για εσάς το κλειδί, γιατί ξέρετε την Ελλάδα από την καλή και από την ανάποδη, αλλά ξέρετε ότι μονόπατα στηρίζεται στον τουρισμό. Το κλειδί είναι πόσο γρήγορα και έγκαιρα θα αντιμετωπίζεις αυτά τα περιστατικά. Ναι, και κυρίως να φοράμε μάσκες. Κυρίως να φοράμε μάσκες, λέτε. Να φοράμε μάσκες. Γιατί αυτό που θα κάνει η μάσκα είναι, ακόμη και αν εκτεθούμε σε έναν άνθρωπο που φέρει ιούς, αντί να πάρω τόσο σχηματικά 100 σωματίδια, θα πάρω 10 σωματίδια. Με τα 10 σωματίδια θα περάσω υπιότερη νόσο από ότι θα περνούσε 100 αν είχα την μάσκα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Λοιπόν, μπορεί το ερώτημα του, αν μου επιτρέπετε, το ερώτημα του αν θα κάνω ένα διαγνωστικό τεστ στην είσοδο του αεροδρομίου και ποιον θα πιάσω, τον αφήσω κτλ. Να γίνει δευτερεύον. Ξέροντας ότι και τα τεστ έχουν ένα ποσοστό ψευδών σε αρνητικό, το οποίο είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η μάσκα, γιατί είναι προστασία για την ελάττωση του υλικού φορτίου. Το βλέπουμε ήδη. Οι άρρωστοι που παθαίνουν COVID αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερη μικρότερη βαρύτητα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Με αυτούς που είχαμε στην αρχή. Έχετε δίκιο. Και αυτοί που νοσούν. Που σας είχα πει πριν από δύο μήνες, δεν το βλέπουμε τόσο. Και επιβεβαιωθήκατε, πρέπει να πω, και με νέες μελέτες, ότι υπάρχουν τοξικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν το δάγκωμα φιδιού. Έχετε δίκιο. Άρα λέτε ότι φαίνεται ότι και αυτοί που νοσούν τώρα, να το πω έτσι λαϊκά, πιο ξέπνοα τους χτυπά ο ιός. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα το πρωί κατάλαβα πρώτον, γιατί το ότι είστε ένας ο καλύτερος δημοσιογράφος στην Ελλάδα είναι δεδομένο για μένα. Καλά. Απλώς σήμερα το πρωί κατάλαβα, γιατί γενικώς έτσι έχουμε ταιριάσει και συντονιστεί ραδιοφωνικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακούγοντας τη συνέντευξή σας που δώσατε το Σάββατο το πρωί στον Βαρουφάκη. Έχουμε πολύ κοινή. Πολύ κοινή αφετηρία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεροτζιάφα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να ξεκινήσει και όταν ξεκινήσει το συνέδριο. Θα έχει ενδιαφέρον να μας σχολιάσετε και μερικά συμπεράσματα που θα βγαίνουν από εκεί. Καλή... Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε.